υπόθεση είναι ότι εμείς δώσαμε αυτά τα χρήματα για να περάσουν κάποιες μέρες. Έτρεξαν στα ATM να σηκώσουν το επίδομα ειδικού σκοπού και έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Κάποιος μας κάνει πλάκα και παίζει με τον πόνο μας, σκέφτηκαν αστραπιαία, αφού οι περισσότεροι δεν πίστευαν στα μάτια τους με τα χρήματα που είχαν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους. Ο λόγος για την πλειοψηφία των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης, οι οποίοι αντί να λάβουν τα 534 ευρώ για τα οποία είχε δεσμευτεί το κράτος, πήραν μόλις 11 ευρώ ή ακόμα και 18, ενώ κάποιοι άλλοι έλαβαν το απόλυτο μηδέν. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την πληρωμή του επιδόματος ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους εκείνους που από Ιούνιο και Ιούλιο βρίσκονται σε αναστολή και δυστυχώς οι πληρωμές που έγιναν την Παρασκευή δεν αντιστοιχούν τα ποσά που έπρεπε να πάρουν ανάλογα με τις ημέρες που ήταν σε αναστολή. Και συγκεκριμένα υπήρξαν εργαζόμενοι που ήταν όλο τους μήνες σε αναστολή και πήραν 11, 18 ευρώ ή και μηδενικά ποσά ακόμα. Τα 534 ευρώ που έπρεπε να πάρουν πριν από το 15 Αύγουστο είναι για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ενώ λίγοι, σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, έλαβαν στο σύνολό του το επίδομα ειδικού σκοπού. Το μεσημέρι, το Προεδρείο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του να παρέμβει ώστε να καταβληθεί τουλάχιστον στο σύνολό του το εν λόγω επίδομα. Ζητήσαμε για άλλη μια φορά την παρέμβασή του, γιατί πραγματικά από ανέκαθεν υπάρχει αυτόν η βοήθεια προς τους εργαζόμενους από την Περιφέρεια Κρήτης. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων δια των εκπροσώπων τους παρουσίασαν στο Σταύρο Αρναουτάκη όλα τα ονόματα των εργοδοτών που, όπως υπόθηκε, δουλεύουν σε βάρος της απασχόλησης και των εργαζομένων. Υπάρχουν προβλήματα στα ξενοδοχεία που εργάζονται οι εργαζόμενοι. Μερίδα εργοδοτών δυστυχώς δεν τους σέβεται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια εργασίας, υπάρχει εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες και δεν αμείβονται βάσει της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και τις αφισβητούμε. Εμείς σήμερα επιδώσαμε ονομαστικά στο Περιφερειάρχη τα ονόματα αυτά των εργοδοτών που ατασταλούν. Πρέπει και οι ξενοδόχοι που έχουν ανοίξει να δουν με μια άλλη ματιά τους ανθρώπους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, να υποστηρίξουν αυτή τη δύσκολη περίοδο για να υπάρχει ένα εισόδημα, να υπάρχει ένα μεροκάματο. Και όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν σήμερα, εμείς από την πλευρά τη δική μας, να διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία, από την κυβέρνηση, αυτά τα οποία θέτουν η Ένωση των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Σχολιάζοντας ωστόσο οι κύριοι Κοκολάκης και Αρναουτάκης στο πρόωρο κλείσιμο της φετινής τουριστικής περίοδου, μίλησαν για την αβεβαιότητα που επικρατεί, επισημένοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας.